Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας δύο πάρα πολύ ισχυρές προσευχές, οι οποίες έχουν στόχο να σας απαλλάξουν από οποιαδήποτε αρνητική ή κακόβουλη ενέργεια κάνει προς τα εσάς κάποιο άτομο ή κάποια άτομα βάσει σκοτεινών μεθόδων. Εδώ μιλάμε για σκοτεινές μεθόδους. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ συγκεκριμένες λέξεις, αλλά γνωρίζετε και εσείς φαντάζομαι, ή αν δεν το γνωρίζετε το μαθαίνετε τώρα, ότι όταν όλα δεν μας πάνε καλά, όταν πράγματα στραβώνουν από το πουθενά, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν ξεπερνιούνται με τίποτα, αυτό δεν είναι τυχαίος παράγοντας, σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι δεν μας βλέπουν με καλό μάτι και προσπαθούν να μας βλάψουν, προσπαθούν να μας εμποδίσουν από το να προοδεύσουμε ή να προχωρήσουμε ή να έχουμε αυτό που επιθυμούμε στη ζωή μας. Θα μοιραστώ μαζί σας την προσωπική μου ιστορία. Υπήρχε κάποτε μία φίλη στη ζωή μου, η οποία όπως αποδείχτηκε λίγο αργότερα κάθε άλλο παρά φίλη ήταν. Το συγκεκριμένο άτομο έμπαινε στο σπίτι μου, πίναμε καφέ, τα λέγαμε, τα συζητούσαμε, μου έλεγε εκείνη, της έλεγα κι εγώ, άτομο με το οποίο γνωριζόμουν πολλά χρόνια. Φορούσε όμως μία μάσκα, η οποία δεν μου επέτρεψε να καταλάβω άμεσα για το τι είδους άνθρωπος είναι. Ήμουν βέβαια και αρκετά νεότερη τότε. Ήμουν σχεδόν πιτσιρίκι να το πω ακόμα έτσι. Οπότε λοιπόν και εγώ αγαθιάρα, καλόβουλη, δεν πήγαινε το μυαλό μου στο κακό. Έτσι είχα μία ανέκαθεν αθωότητα μέσα μου και σκεφτόμουν ότι ακριβώς όπως εγώ επιθυμώ το καλό για τους άλλους, έτσι κάνουν και οι άλλοι για μένα. Πράγμα βέβαια που δυστυχώς δεν ισχύει και αυτό το ανακάλυψα αργότερα. Να συνεχίσουμε λοιπόν την ιστορία. Εντάξει λοιπόν, με αυτή την φίλη εντός εισαγωγικών, όπως είπαμε, ερχόταν στο σπίτι μου. Ένα απόγευμα λοιπόν που είχε περάσει έτσι για να τα πούμε και να πιούμε το καφεδάκι μας και να μιλήσουμε για ό,τι είναι να μιλήσουμε, έφυγε. Ήταν η ώρα 8.30 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Εγώ λοιπόν είχε τύχει πριν φύγει να πλύνω τα ποτήρια και τα πιάτα που χρησιμοποίησαμε, γιατί μαζί με τον καφέ πάντα της έβγαζα και κάτι να την κεράσω, ας πούμε έτσι. Τα είχα πλύνει λοιπόν στο χέρι, τα είχα βάλει στο στεγνοτήριο του νεροχύτη, ακουμπούσαν στον τοίχο. Δεν ήταν δηλαδή μετέωρα να πεις ότι κάτι θα γλιστρούσε ή με κάποιο τρόπο, ας πούμε, θα υπήρχε ένα κενό ανάμεσά τους και ότι ήταν εύκολο να μετακινηθούν αυτά τα πιάτα και αυτά τα ποτήρια. Όχι, ήταν στο βάθος του στεγνοτηρίου και μάλιστα στηριγμένα πάρα πολύ καλά τα πιάτα στις θήκες τους και τα ποτήρια ακουμπούσαν πάνω στον τοίχο. Και έτσι λοιπόν, όπως σηκώθηκα εγώ εκείνη τη στιγμή από την καρέκλα μου γύρω στις 8.30 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά όπως είπα και πριν, βλέπω με την άκρη του ματιού μου το ένα ποτήρι, λες και το σήκωσε κάποιο αόρατο χέρι, έμεινε λοιπόν έτσι μετέωρο στον αέρα για κάποια δευτερόλεπτα και μετά κράτς, έπεσε στο πάτωμα και έγινε θρύψαλα. Εγώ εκείνη την ώρα σοκαρίστηκα, τα χάσα. Καταρχήν προσπαθούσα να καταλάβω αν αυτό που είδα ήταν πραγματικότητα ή αν ήταν η ιδέα μου. Πάω λοιπόν κοντά, κοιτάω το στεγνοτήρι, το άλλο ποτήρι στη θέση του κανονικά στηριγμένο στον τοίχο. Κοιτάω λοιπόν και στο πάτωμα, μπροστά στο νεροχύτη, θρύψαλα το άλλο ποτήρι. Ομολογώ ότι ένιωσα και ένα φόβο, γιατί αυτό δεν έχει καμία λογική εξήγηση. Κανένας νόμος της φυσικής δεν επιτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο, από όσο όλοι μας γνωρίζουμε. Οπότε λοιπόν και εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επικοινωνήσω με συγγενικό μου άτομο, το οποίο ήταν ηγουμένη σε ένα μοναστήρι της Βορείου Ελλάδας. Δεν θα αποκαλύψω ποιο μοναστήρι, ούτε και το όνομά της, γιατί ήταν πάρα πολύ γνωστή παγκόσμια. Δεν είναι πια μαζί μας, έχει φύγει από τη ζωή, αλλά είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου και πάντα επικοινωνώ μαζί της. Για να συνεχίσω λοιπόν την ιστορία, την παίρνω αμέσως τηλέφωνο και της λέω «Το και το έγινε» και μου λέει «Πρώτον και κύριον, αυτό το άτομο θα το απομακρύνεις από τη ζωή σου. Εντελώς. Όχι μόνο να μην ξανάρθει σπίτι σου, θα κόψεις μαζί της εντελώς. Και δεύτερον και σημαντικότερον, σου δίνω τώρα δύο πολύ ισχυρές
προσευχές, θα πάρεις στυλό και χαρτί και θα γράψεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα λόγια αυτών των δύο ισχυρότατων προσευχών. Έτσι και έκανα λοιπόν. Εκείνη μου έλεγε και εγώ έγραφα στο χαρτί. Αυτές ακριβώς τις προσευχές μοιράζομαι σήμερα μαζί σας. Η πρώτη προσευχή είναι η εξής. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν. Ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Θα σας κάνω και μία μετάφραση για να καταλάβετε το πόσο πολύ σημαντική και δυνατή είναι η συγκεκριμένη προσευχή. Ο Θεός αναστήθηκε και διασκορπίστηκαν όλοι οι εχθροί Του και εξαφανίστηκαν από προσώπου γης όλοι εκείνοι που Τον μισούσαν. Εξαφανίστηκαν όπως ο καπνός εξαφανίζεται στον αέρα. Εξαφανίστηκαν όπως λιώνει το κερί από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν οι αμαρτωλοί εξαφανίζονται από το πρόσωπο του Θεού και οι δίκαιοι λαμβάνουν την δικαιοσύνη που τους αξίζει. Η δεύτερη προσευχή είναι η εξής. Εν ονόματι Κυρίου επικαλούμε σε Θεωτό και Παρθένε. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Αυτή την προσευχή την λέμε 3 φορές συνεχόμενα μετά από την προηγούμενη προσευχή. Θα σας κάνω και εδώ μια μετάφραση. Στο όνομα του Κυρίου επικαλούμε εσένα, Θεωτό και Παρθένε. Σε χαιρετώ, χαριτωμένη Μαρία. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες και είναι ευλογημένος ο καρπός μέσα στην κοιλιά σου, επειδή γέννησες τον Σωτήρα που θα σώσει τις ψυχές μας. Πώς εφαρμόζουμε λοιπόν τώρα όμως αυτές τις 2 προσευχές? Την πρώτη προσευχή την κάνουμε σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού ξεχωριστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάμε να λέμε την πρώτη προσευχή στην κουζίνα. Πηγαίνουμε λοιπόν στην μία πλευρά της κουζίνας και διαβάζουμε φωναχτά με όλη μας την ψυχή την πρώτη προσευχή. Μετά πηγαίνουμε στην άλλη άκρη της κουζίνας και πάλι διαβάζουμε φωναχτά την προσευχή. Μετά θα πάμε σε ένα 3ο μέρος της κουζίνας και θα κάνουμε το ίδιο. Και θα καταλήξουμε στο τέλος και σε ένα 4ο σημείο της κουζίνας, όπου πάλι θα επαναλάβουμε την προσευχή μας. Με λίγα λόγια, σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, απλά πηγαίνουμε σε λίγο διαφορετικά σημεία και λέμε την προσευχή 4 φορές. Το ίδιο θα κάνουμε και στο σαλόνι μας, το ίδιο θα κάνουμε και στο μπάνιο μας, το ίδιο θα κάνουμε και στο υπνοδωμάτιό μας ή στα υπνοδωμάτιά μας, ή αν έχουμε καθιστικό ξεχωριστό και στο καθιστικό μας και στο διάδρομο του σπιτιού μας, σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού μας. Μόλις λοιπόν τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία, μετά πηγαίνουμε σε όποιον χώρο εμείς επιθυμούμε και λέμε τη δεύτερη προσευχή 3 φορές συνεχόμενα. Αυτές οι 2 προσευχές μπορούν να επαναληφθούν κάθε μέρα, όποια ώρα της ημέρας επιθυμείτε εσείς. Και φυσικά να επενθυμίσω ότι είναι συνδυασμός. Πρώτα κάνουμε τη διαδικασία με την πρώτη προσευχή και τελειώνουμε τη διαδικασία με τη δεύτερη προσευχή. Αν λοιπόν έχετε υπόνοιες ότι υπάρχει κάποιο άτομο ή κάποια άτομα που δεν σας καλοβλέπουν ή όταν βλέπετε ότι πράγματα δεν πάνε καλά, ότι στραβώνουν χωρίς την πραγματικότητα να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος, αναρωτηθείτε ποιοι σας περιβάλλουν στη ζωή σας. Αναρωτηθείτε την ποιότητα των ατόμων που σας περιβάλλουν και αν πραγματικά θέλουν το καλό σας ή θα χαρούν πολύ να σας δουν να καταγκρεμίζεστε στα βάθη της θάλασσας. Εγώ σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία.